Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε είναι δικαίωμά της. Εκείνο που δεν είναι δικαίωμά της είναι να μην έχει προηγουμένως ενημερωθεί πλήρως το τι σημαίνει θυλασμός, το τι είναι ο θυλασμός, ποια τα ωφέλη του θυλασμού, όχι μόνο για τον νεογνώ της, όχι μόνο για το παιδί της, αλλά και για εκείνη την ίδια. Και όταν έχει ενημερωθεί πλήρως και αποφασίσει ότι δεν θέλει να θυλάσει, τότε είναι δικαίωμά της, ναι. Αλλά προηγουμένως πρέπει, η άγνοια δεν είναι δικαίωμά της. Είναι η μόρφωση της γυναίκας εκείνης και η μόρφωση είναι ο σεβασμός προς το σώμα της πρώτα-πρώτα, προς τον εαυτό της σαν γυναίκα. Δηλαδή πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό της, να ξέρει ότι αυτή σαν γυναίκα είναι κάτι το ιερό που θα φέρει στον κόσμο ένα πλάσμα το οποίο μετά θα μεγαλώσει και θα γίνει άνθρωπος της κοινωνίας και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Όταν τα γνωρίζει αυτά, τότε ναι, είναι δικαίωμά της να μην θυλάσει. Αν είναι γυναίκα καριέρας, αν είναι κοπέλα που έχει ορισμένα μειονεκτήματα σωματικά που εκείνη νιώθει. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα μεγάλο στήθος που δεν της αρέσει να θυλάσει με εκείνον το στήθος. Όπως νιώθει, τότε θα σεβαστούμε. Θα σεβαστούμε οπωσδήποτε την επιθυμία της. Αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται πρώτα, να γνωρίζει, να σέβεται τον εαυτό της και να ξέρει τις δυνατότητές της και μετά να αποφασίζει. Ναι. Ναι, μια γυναίκα σε κατάθλιψη δεν επηρεάζεται πάρα πολύ ο θυλασμός, δεν παράγει πρώτα-πρώτα γάλα ή δεν μπορεί να εκρηθεί το γάλα από το στήθος, από το μαστό. Ψυχολογικά επηρεάζεται πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο αντίστροφες καταστάσεις. Μια, ότι όταν θυλάζεις και θυλάζεις με επιτυχία, τότε αναπτερώνεται το ηθικό σου, η αυτοπεποίθηση σου ψηλώνει, νιώθεις ευτυχισμένη, νιώθεις ικανοποιημένη και αποφεύγεται έτσι η κατάθλιψη. Όταν όμως αντιμετωπίζεις δυσκολίες στο θυλασμό, είτε πόνον, είτε το παιδί δεν πιάνει σωστά, δεν μπορεί να θυλάσει, κλαίει συνέχεια, τότε πέφτει το ηθικό σου τελείως και ακολουθεί κατάθλιψη. Και αυτό μπορεί να είναι και αιτία επιλόχιας κατάθλιψης. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να επιμένουμε πάνω σε κάτι. Θα πρέπει να βλέπουμε το άτομο σαν άτομο. Είναι εξατομικευμένος ο θυλασμός. Είναι πρώτα-πρώτα είναι το περιβάλλον που επηρεάζει. Δηλαδή, μπορεί η μαμά της να της πει, εγώ δεν σε θύλασα και σε μια χαρά. Γιατί να μπεις σε τόση φασαρία να θυλάσεις. Ή μια φίλη της, Παναγία μου, δοκίμασα να θυλάσω και πέρασα τρομακτικές ώρες με πόνον, με κλάμα του μωρού, με νεύρα. Σχεδόν να χωρίσω με τον άντρα μου, με άντεχεν. Πρέπει να πάει δουλειά αμέσως. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, κομμότρια με το δικό της κομμωτήριο που πρέπει οι πελάτες σας να την πιέζουν στις 2 εβδομάδες, στις 3 εβδομάδες να επιστρέψει στη δουλειά. Πώς θα μπορεί να θυλάσει όταν δεν έχει και βοήθεια. Είναι διάφορες καταστάσεις. Το κυριότερο πιστεύω είναι η κουλτούρα του πιπερού. Δηλαδή σήμερα στην Κύπρο το βρίσκουμε τελείως φυσιολογικό να δώσουμε το ξένο γάλα, όπως το λέμε, ξένο γάλα στο παιδί, να δώσουμε το πιπερό και να μην μπαίνουμε στον κόπο εκείνων όλων να θυλάσουμε.